Καλεστεί άτομα από το εξωτερικό για το Art de la Table, όπως και λουλούδια από το εξωτερικό. Να σας λουλούδια πω. Γιατί εδώ δεν είχαμε πέρα. Καλεσμένοι από όλα τα μέρη της γης, αλλά και φυσικά και πολλοί Έλληνες, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια Βαρδινογιάννη, η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, ο Σταύρος Νιάρχος, ο νεότερος, και φυσικά πάρα με πολύ... Με τη σύζυγό του, τη Χετσοβά. Πολύ μου αρέσει και η σύζυγος του Σταύρου Νιάρχου. Πολύ ωραία είναι. Μάλιστα, ναι. Βέβαια. Από όλα αυτά που μου πες έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Θα σου πω όμως ότι αυτό που μένει στο μυαλό μου είναι το υπέροχο φόρεμά σου και πόσο όμορφη είσαι σήμερα. Θέλω να έρθεις στο γραφείο μετά. Α, σε ευχαριστώ. Έτσι θα έρθω. Τέλεια. Εγώ, επειδή δεν είμαι καλεσμένη. Για πες. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Επειδή δεν είμαι καλεσμένη, θα τρυπώσω με έναν τρόπο. Θα σε αφήσουν, είναι ευγενέστατη. Δεν γίνεται να το χάσω αυτό το γλέντι. Θα σε αφήσουν και είναι ευγενέστατη και με αφήσανε. Τέλεια. Και Δευτέρα θα έχουμε κανονικά. Είσαι φανταστική. Και στα δικά σου δεν μπορώ να πω, είσαι παντρεμένη. Κατερίνα μου, και στα δικά σου. Με έναν πριγκίπα. Να ζήσεις το γάμο σου σαν πριγκίπισσα. Έτσι. Έτσι να το ζήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε φυσικά. Πάρα πολύ. Είστε... Γεια σου, Μένια μου. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Πριν πάω στη μαγειρική μας, θέλει κάτι να πει ο Χάρης, με παρακάλεσες. Ναι. Θέλω, Κατερίνα μου, να σου πω ότι θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία που είχαμε. Είναι προσωπική μου απόφαση να σταματήσω από την εκπομπή εδώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το τονίζω για να μην γραφτούν διάφορα και δεν ήθελα αυτό το πράγμα να περάσει μέσω κάποιας ανάρτησης που μπορεί να έκανα. Είναι προσωπική μου απόφαση να σταματήσω γιατί κάποια στιγμή προς το Δεκέμβριο θα αρχίσει και η προετοιμασία και τα γυρίσματα κάποιας εκπομπής που ετοιμάζω εσύ, και αυτό θα ανακοινωθεί από τον Νίκο τον Κοκλώνη. Και θέλω προσωπικά να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εσένα και του Νίκου για την προσπάθεια σαφώς που κάνετε και τα επιχειρήματα που με πείσατε να είμαι εδώ φέτος. Σαφώς και δεν το μετανιώνω, αλλά για κάποια πράγματα δεν είμαστε όλοι για αυτά και κάποια πράγματα δεν είναι για μας. Άρα αυτό το πράγμα το είδα. Θέλω να σε ευχηθώ καλή επιτυχία, να κλείσει αυτή η σεζόν όπως έχει ξεκινήσει όμορφα σε αυτό το κανάλι που λέγεται Α. Και σαφώς, ξέρω ότι η πόρτα εδώ είναι ανοιχτή, θα ξαναέρθω κάποια στιγμή, λοιπόν, ως καλεσμένος όμως. Το συζητήσαμε αρκετά όλο αυτό. Ξέρω, εγώ σέβομαι την προσωπική επιθυμία του καθενός, αρκεί να μην έχει γίνει κάτι που δεν έχει γίνει κάτι και γι' αυτό και θέλησα να το μοιραστώ. Και το ξέρω και καλά έκανες και το δημόσια. Εγώ σε αγαπώ και προσωπικά και σε ευχαριστώ που με την εμπειρία σου και τη στήριξή σου με στηρίζεις όλα αυτά τα χρόνια. Και η πόρτα είναι ανοιχτή και πραγματικά όταν μου πεις ότι ετοιμάζεις κάτι δικό σου, το χαίρομαι. Το σέβομαι και θα είμαι δίπλα να σε στηρίξω σε ό,τι χρειαστείς. Το ξέρω, Κατερίνα, ακόμα και ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ που είχαμε αυτή τη συνεργασία και τον Δημήτρη που το γνώρισα για πρώτη φορά και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι ένα αληθινό παιδί και τον Δημήτρη το Σταματόπουλο πάνω, το Θέμη τον ξέρω πάρα πολύ.